Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επικαιρότητα του Ελλάδα 24. Σήμερα η χαρά μου πραγματικά είναι διπλή για αυτόν τον καλεσμένο που έχω απέναντί μου. Τι να σας πω τώρα, έχει πάρα πολλούς τίτλους και ιδιότητες. Είναι διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, είναι αναπληρωτής καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας, είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι αναλυτής, επίσημος αναλυτής διεθνών θεμάτων του Ομίλου Αντένα και δεν είναι άλλος από τον αγαπημένο μας κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος ειλικρινά μπορεί να μας βάλει όλα αυτά τα θέματα που έχουμε στο μυαλό μας και είναι σκόρπια και μας αγχώνουν στα κουτάκια που πρέπει και να δώσει τις απαντήσεις. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για τα πολύ θερμά σας λόγια, εννοείται. Λοιπόν, να πω πριν αρχίσουμε να αναλύουμε τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά και τα του Ερντογάν, θέλω να σας πω, να σας δείξω αυτό εδώ, το οποίο γεννήθηκε μόλις χθες. Σωστά? Σωστά. Λοιπόν, λέγεται «Το μέλλον της ιστορίας, πώς ο πόλεμος της Ουκρανίας αλλάζει το παγκόσμιο τοπίο». Επιμέλεια Κωνσταντίνος Φίλης και βλέπω εδώ μια πλειάδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι ειδικοί όσον αφορά τα γεωπολιτικά. Πείτε μας λιγάκι, τι βιβλίο είναι αυτό που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος? Περίπου στις 10-15 Μαΐου, κάνοντας μία συζήτηση με τον εκδότη, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, μου ζήτησε να γράψω ένα βιβλίο για την Ουκρανία. Η απάντησή μου αυθόρμητα ήταν ότι ένα βιβλίο για την Ουκρανία, επειδή ακριβώς αυτός ο πόλεμος έχει πάρα πολλές διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ το αντικείμενο, το επιστημονικό ενός επιστήμονα, όποιος και να είναι αυτός, θα ήταν προτιμότερο να απευθυνθώ σε συναδέλφους, να πάρω το ρίσκο, γιατί όταν έχεις 16 συγγραφείς, αντιλαμβάνεστε ότι το να τους βάλεις σε μία σειρά και το να είναι συνεπείς, και ήταν όλοι συνεπέστατοι, ώστε να καταφέρεις από τις 15 Μαΐου που έγινε η αρχική σκέψη, 10-15 Μαΐου, στις 18 Ιουλίου να έχεις βιβλίο στα χέρια σου, τυπωμένο. Αυτό είναι θαύμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι για τους δικούς μας χρόνους ένα μικρό θαύμα. Παρ' όλα αυτά, και παρά το ότι ο εκδότης ήταν ναι μεν ενθουσιασμένος με την ιδέα, αλλά από την άλλη αναρωτήθηκε κατά πόσο αυτό ήταν εφικτό, χάρη στους καλούς συναδέλφους, καταφέραμε μέσα σε μόλις ένα μήνα να έχω τα κείμενα από αυτούς, να γίνει σχετική επιμέλεια και μέσα σε 2 μήνες να έχουμε ένα βιβλίο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Γιατί είναι πολύ καλό βιβλίο? Όχι γιατί το επιμελούμε εγώ ή γιατί έχω γράψει τον πρόλογο, τον επίλογο και ένα κομμάτι για τη Ρωσία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι κάνετε την επιμέλεια, κύριε Φίλη, γιατί είστε αυτός που είστε. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικές οι υπογραφές, κυρία Λάπα, ειλικρινά σας το λέω, και είμαι πολύ ευτυχής για όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι συνέδραμαν με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, και το λέω αυτό για τους τηλεθεατές μας, γιατί έχει μια αξία. Τους θέτω 2 ερωτήματα, ναι, στον κάθε ένα και τους κάλεσα να απαντήσουν μέσα σε μόλις 1000 λέξεις την κάθε απάντηση, έτσι ώστε να είναι ένα βιβλίο το οποίο πρώτον απευθύνεται στο ευρύ κοινό, δεύτερον είναι ευσύνοπτο και τρίτον, ακριβώς επειδή απευθύνεται στο ευρύ κοινό, να είναι κατανοητό. Να μην έχει μέσα δύσκολους όρους, να μην έχει μέσα μια επιστημοσύνη η οποία πάντα μας είναι χρήσιμη και απαραίτητη, αλλά κυρίως για τους πανεπιστημιακούς και ακαδημαϊκούς χώρους. Οπότε λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο, με απλό τρόπο, με απλές διατυπώσεις, απαντούμε σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις συνέπειες και τις παρενέργειες του πολέμου στην Ουκρανία, που σχετίζονται με τη θέση των μεγάλων δυνάμεων όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία. Κοιτάμε επίσης τα ζητήματα αναθεματικές, όπως είναι η ενέργεια, καθοριστική σημασία, η επιστημιστική κρίση, επίσης η οικονομία. Το προσεγγίζουμε από την οπτική των περιοχών των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είναι περιοχές οι οποίες μας απασχολούν. Πώς απηχεί αυτός ο πόλεμος σε ελληνοτουρκικές σχέσεις? Είναι όλα αυτά τα ερωτήματα, κύριε Φίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι όλα αυτά τα ερωτήματα που εγώ έχω βάλει εδώ πέρα στην ατζέντα μου για να τα συζητήσουμε και τα περιέχει αυτό το βιβλίο. Είμαστε ευτυχείς που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορέσατε να το εκδώσετε και να το επιμεληθείτε, γιατί ξέρουμε και γνωρίζω και εγώ ως συγγραφέας ότι ένα βιβλίο θέλει μήνες και θέλει μπορεί και χρόνια. Και το καλοκαίρι προσφέρεται. Και το καλοκαίρι, για αναγνώσματα, ναι, πρέπει να σας πω δε ότι πέραν της ανάλυσης του ρόλου και της θέσης της Τουρκίας και της Ελλάδας, ζήτησα από έναν συνάδελφό σας
που είναι στον όμιλο Αντένα, ναι. πολύ κατηρτισμένος, πείτε μου, να μας γράψει το τον Άγγελο τον Πετρόπουλο, ναι. να μας γράψει και για τον πόλεμο της προπαγάνδας. Γιατί συνηθίζεται να λέμε πολύ πως ωραία. Σε ένα πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Η αλήθεια. Οπότε του ζήτησα να δούμε και αυτή την οπτική του πολέμου της Ουκρανίας που δεν έχει έτσι αναλυθεί διεξοδικά στα ελληνικά μίντια. Εγώ θέλω να πω ξεφυλίζοντάς το, καταρχήν θα το ρουφήξω, δεν υπάρχει περίπτωση, ευχαριστώ και για την αφιέρωση, αλλά δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφει ο καθένας τη γνώμη του, γιατί υπάρχουν εδώ αναφορές, σαν να βλέπεις μια επιστημονική εργασία σε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο όμως δίνεται εκλαϊκευμένα στον κόσμο. Εγώ αυτό κατάλαβα και το κρατάω στην καρδιά μου. Λοιπόν, όλα αυτά τα ερωτήματα που είπατε, πάμε να τα βάλουμε τώρα στην εκπομπή μας, να τα θέσουμε επιτάπητος, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία συζήτηση που θα είναι λίγο και μάθημα, όπως συνηθίζαμε να κάνουμε στο κανάλι 1. Κύριε Φίλη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μετά την Κρυμαία, η Ουκρανία ήταν σε μια επίφοβη κατάσταση. Και αυτό μπορεί να άπλωνε τα πλοκάμια του και στις δίπλα δυνάμεις, να το πω έτσι. Η Ρωσία ήταν μια δύναμη η οποία έδειχνε αυτό που ήθελε να κάνει. Όμως η Δύση την απομόνωνε. Είναι σωστή η αίσθηση που έχω? Πρέπει να πάμε πριν τα γεγονότα στην Κρυμαία. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από τις πρώτες διευρύνσεις του ΝΑΤΟ τη δεκαετία του 90 και μάλιστα διευρύνσεις του ΝΑΤΟ που συμπεριέλαβαν πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, ναι. όπως είναι οι τρεις Βαλτικές, η Λιθουανία, η Λετωνία και η Εστονία. Αυτό ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στον ψυχισμό των Ρώσων και τους εμπέδωσε σταδιακά την άποψη, μαζί με άλλα γεγονότα που θα σας αναφέρω, όχι ότι αυτό που έχει συμβεί στην Ουκρανία κάθε οτιδήποτε τρόπο δικαιολογείται, το ξεκαθαρίζω, αλλά τους εμπέδωσε την άποψη ότι η Δύση, ειδικότερα δε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ βέβαια, όπου τους βρουν αδύναμους, θα τους χτυπήσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φροντίσουν να παραμείνουν σε αυτή την θέση του ανίσχυρου. Η κορύφωση, θα σας έλεγα, για τη δεκαετία του 90 της ανυποληψίας στην οποία βρέθηκε η Ρωσία, γιατί η Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπως αντιλαμβάνεστε, έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα ψυχολογικό hangover για αυτό που είχε συμβεί. Είχε εχθρικά κράτη ως επιτοπλίστων ή τέλος πάντων μη φιλικά σε αυτή, στον περίγυρό της, γιατί οι περισσότερες χώρες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες επιθυμούσαν, το δημοκρατίες μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ναι. επιθυμούσαν να απευθυνθούν στη Δύση για να βρουν τη λύση στα προβλήματά τους και κυρίως να κατοχυρωθούν απέναντι στη Ρωσία. Και είναι λογικό. Όταν είσαι ο ηττημένος ενός πολέμου, ο ηττημένος πάει στη μεριά του νικητή, εφόσον έχει αυτή τη δυνατότητα. Η Ρωσία όμως και λόγω της ηγεσίας Γέλτσιν βρέθηκε πράγματι σε διεθνή ανυποληψία. Και η κορύφωση αυτή ήταν το 1999 με τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία, επί 70 και πλέον μέρες, όταν η Ρωσία είχε πει πριν ξεκινήσουν αυτοί οι βομβαρδισμοί ότι εγώ θα τους αποτρέψω πάση θυσία. Και μάλιστα το χαρακτηριστικότερο όλων είναι ότι ο Πριμακόφ, τότε πρωθυπουργός ή υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, νομίζω τότε ήταν υπουργός εξωτερικών, ταξίδευε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμαθε για την έναρξη των βομβαρδισμών εν πτήση. Όλο αυτό δημιούργησε στη Ρωσία μία λοιπόν αίσθηση, η οποία εμπεδόθηκε με τι? Εμπεδόθηκε, κυρία Λάπα, πρώτον με τις έχρωμες επαναστάσεις, εντός εισαγωγικών επαναστάσεις, που ξεκίνησαν στο μετασοβιετικό χώρο, το 2003 στη Γεωργία, η Επανάσταση των Ρόδων, το 2004 στην Ουκρανία, η Πορτοκαλί Επανάσταση, οι οποίες αυτές επιχείρησαν να εγκαθιδρύσουν καθεστώτα φιλοδυτικά, φιλονατοϊκά και φιλοαμερικανικά στις ηγεσίες των χωρών αυτών, οι οποίες για τη Ρωσία θεωρούνται αυτό που λέμε η αυλή της, έτσι, η άμεση γειτονιά της. Αυτό λοιπόν εδραίωσε την άποψη ότι οι Δυτικοί μας βρίσκουν αδύναμους και εκμεταλλεύονται την αδυναμία μας για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα κόντρα στα δικά μας. Και έρχονται κοντά μας, πολύ κοντά μας. Άρα λοιπόν έχουμε διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Φτάνει στις Βαλτικές 144 χιλιόμετρα από την Αγία Πετρούπολη. Το ΝΑΤΟ πλέον, τα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Έχουμε τις έχρωμες επαναστάσεις σε Γεωργία και Ουκρανία, 2003 και 2004. Έχουμε την επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράκ, που έχει προηγηθεί το 2003 το Μάρτιο, όπου εκεί και οι Ευρωπαίοι, Γάλλοι και Γερμανοί έχουν βρεθεί απέναντι, αλλά και η Ρωσία. Και φαίνεται ότι οι Αμερικανοί πλέον κινούνται με έναν τρόπο μονομερή, δεν συνομιλούν με άλλες χώρες, δεν συνδιαλέγονται, δεν συνεννοούνται με τρίτες δυνάμεις, και αυτό βέβαια δείχνει στους Ρώσους ότι δεν μπορούν να εμπιστεύονται τους Αμερικανούς. Και θα σας έλεγα κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό και δεν έχει συζητηθεί στη χώρα μας, ότι το σημείο καμπής
για τη Ρωσία σε σχέση με τους Αμερικανούς και τη Δύση εν γέννη είναι η επέμβαση στη Λιβύη το 2011. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι πίσω από τις αραβικές εξεγέρσεις κρύβονται οι Αμερικανοί, ότι υπάρχει δηλαδή ενορχίστρωση των αραβικών εξεγέρσεων από τους Αμερικανούς. Και τότε έχουμε στην ηγεσία της Ρωσίας ως πρόεδρο τον Μετβέντεφ, όπου την είχε μετακινηθεί για 4 χρόνια στην Πρωθυπουργία. Οι Ρώσοι αισθάνονται ότι οι Αμερικανοί τελικά είναι αποφασισμένοι να πηγαίνουν σε αλλαγές καθεστώτων, χρησιμοποιώντας δυνάμεις στο εσωτερικό, οι οποίες θα αμφισβητούν τις ηγεσίες μέχρι να τις ανατρέψουν. Αυτό, είτε το πιστεύετε είτε όχι, σε ένα καθεστώς τόσο σκληρό, τόσο απολυταρχικό όσο είναι αυτό του Πούτιν, δημιουργεί την ανασφάλεια ότι μπορεί κάτι αντίστοιχο να επιχειρηθεί και στη Ρωσία. Από εσωτερικό εχθρό. Από εσωτερικό εχθρό. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε μια Ρωσία η οποία κλείνεται ολοένα και περισσότερο στο καβούκι της, δεν εμπιστεύεται τους δυτικούς, όπως και οι δυτικοί δεν εμπιστεύονται αυτοί. Θυμίζω ότι έχει προηγηθεί το 2008 η ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου, κόντρα σε ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γι' αυτό άλλωστε το Κόσοβο δεν έχει αναγνωριστεί από όλα τα κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και εν συνεχεία, μετά το Κόσοβο, έχουμε την απόσχηση της Νότιας Οσετίας και της Αφχαζίας στην περίπτωση του πολέμου των 6 ημερών ανάμεσα σε Γεωργία και Ρωσία. Η Ρωσία πλέον αρχίσει να δείχνει τα δόντια της στο μετασοβιετικό χώρο, πρώτα το 2008 και εν συνεχεία το 2014 με την περίπτωση της Κριμαίας. Η ρωσική εκδοχή σε όλα αυτά είναι ότι εμείς ως Ρωσία απαντούμε σε επιθετικές κινήσεις που γίνονται από πλευράς των δυτικών. Ναι. Και στην περίπτωση της Κριμαίας, ποιο είναι το επιχείρημα το ρωσικό, το αφήγημα αν θέλετε, ότι έγινε η απόπειρα ανατροπής του Γιανουκόβιτς, ενός νόμιμα εκλεγμένου προέδρου, φιλορώσου, επιτεύχθηκε αυτή η ανατροπή και φοβούμενοι δήθεν οι Ρώσοι ότι οι κάτοικοι της Κριμαίας, οι οποίοι είναι ρωσικής καταγωγής, θα μπορούσαν να βρεθούν σε κίνδυνο από μια νέα κυβέρνηση μεταβατική, αυτό που είχαν διώξει τον Γιανουκόβιτς, μιλώντας από τότε για νεοναζί που είχαν βρεθεί στην ηγεσία της Ουκρανίας, ότι επενέβη στην Κριμαία, έδωσε τη δυνατότητα, υποτίθεται, να εκφράσουν οι πολίτες της Κριμαίας την ελεύθερη βούλησή τους μέσα από δημοψήφισμα και κατόπιν την προσάρτησε. Όλα αυτά που έχει κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία είναι παράνομα. Δεν υπάρχει γι' αυτό αμφιβολία ούτε άνω τελείες ούτε κόμματα. Όμως η εξήγηση που δίνουν οι Ρώσοι είναι ότι υποχρεώθηκαν να προβούν σε αυτές τις ενέργειες ως αντίδραση σε επιθετικές κινήσεις της Δύσης, η οποία προσπαθούσε να τους απομονώσει. Και εδώ θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Στο ρωσικό ψυχισμό είναι πολύ έντονο το αίσθημα ότι η Ρωσία περικυκλώνεται. Επειδή η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη σε έκταση. Επειδή λοιπόν έχει τεράστια φυσικά σύνορα τα οποία δεν μπορεί και ιστορικά δεν μπορούσε να έχει κατοχυρωμένα, διασφαλισμένα δηλαδή να τα προστατεύσει, πάντα από την εποχή του Τζέκις Χάν και των Μογγόλων, αργότερα είχαμε τον Ναπολέοντα, μετέπειτα τον Χίτλερ, οι Ρώσοι είχαν την αίσθηση ότι ήταν πολύ ευάλωτοι σε επιθετικές κινήσεις τρίτων. Στην περίπτωση του ΝΑΤΟ, φαντάζομαι, δεν πιθανολογούν ότι το ΝΑΤΟ θα επιχειρήσει να εισβάλλει στη Ρωσία, αλλά θέλουν να έχουν ένα δικό τους γεωγραφικό χώρο, μια σφαίρα επιρροής. Ακόμα και αν η σφαίρα επιρροής παραπέμπει σε πολιτικές του 19ου αιώνα, βλέπουμε ότι και στον 21ο αιώνα παραμένει πολύ εμφατικά, θα έλεγα, στο προσκήνιο. Θέλουν λοιπόν να έχουν δικές τους σφαίρες επιρροής για να μπορούν να ασκούν έναν έλεγχο. Και περίπου κάτι τέτοιο συνέβη και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Ξαναλέω, ό,τι έγινε από τις 24 Φεβρουαρίου και μετά, εκτός από μη βία, πρόκειται για μια ευθέως παράνομη πράξη η οποία δεν μπορεί να βρει πουθενά ούτε τη ολόγηση, ούτε την παραμικρή δικαιολογία, και ας μιλούν οι Ρώσοι για νεοναζί, και ας μιλούν οι Ρώσοι για εθνοκάθαρση των ρωσικής καταγωγής που βρίσκονται στην Ανατολική Ουκρανία, θα μπορούσαν να κινηθούν με άλλον τρόπο, μπορούσαν να έχουν πάει στα δικαστήρια, θα μπορούσαν να έχουν με άλλον τρόπο προστατεύσει τους ομοεθνείς στην Ανατολική Ουκρανία, επέλεξαν να κάνουν κάτι άλλο για να στείλουν ένα μήνυμα. Για να στείλουν ένα μήνυμα ότι παραμένουν οι κυρίαρχοι δύναμοι στο μετασοβιετικό χώρο. Κύριε Φίλη, δεν ξέρω αν ήμασταν ανώριμοι στην Ευρώπη, σε εισαγωγικά, ή αν δεν βλέπαμε τις προθέσεις του ΝΑΤΟ, ή αν δεν καταλαβαίναμε την ψυχοσύνθεση της Ρωσίας. Όμως έχουν περάσει 100 και πλέον μέρες που γίνεται αυτός ο πόλεμος. Και δεν το διανοούμασταν. Λέγαμε, εντάξει, έγινε η εισβολή, θα τελειώσει. Θα τελειώσει σήμερα, αύριο. Αυτό το ότι δεν τελειώνει, εσείς που είστε ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεστε τις διεθνείς εξελίξεις, τι μας λέει? Συμπληρώνουμε στις 24 Ιουλίου, σε λίγες μέρες από σήμερα, 150 μέρες. 150. Γιατί είναι 5 μήνες πλέον που μένει το πόλεμος. Έτσι είναι από τις 24 Φεβρουαρίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
τι σημαίνει για τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, για τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να φύγουν στην προσφυγιά, για τις απώλειες περιουσίας, για την καταστροφή των υποδομών. Ένας πόλεμος είναι ένας πόλεμος και αυτό πρέπει να το κατανοήσει ο καθένας από εμάς που κάποιοι έχουμε καμιά φορά έτσι μια ελαφρότητα στο πώς προσεγγίζουμε την περίπτωση ενός πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μηχανισμός που ασφαλώς, ακόμα κι αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον έχουμε επινοήσει. Είναι ένας μηχανισμός και μια οικογένεια μέσα στην οποία μπορεί κανείς να αισθάνεται σχετική ασφάλεια ή και μεγάλη ασφάλεια. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος εξασφάλισε από τη δημιουργία του την ειρήνη, τη σταθερότητα και για πάρα πολλές δεκαετίες και την ευημερία σε ένα μεγάλο κομμάτι των Ευρωπαίων. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παροχημένη, όπως μπορεί να είναι άλλοι οργανισμοί, αλλά είναι σίγουρα προβληματική. Και είναι προβληματικός ο τρόπος λειτουργίας. Δεν θα πάω πίσω να σας πω αν η διεύρυνση του 2004 ήταν καταστροφική τελικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί άλλαξε τους συσχετισμούς. Για μας ήταν πολύ καλή, γιατί συμπεριέλαβε την Κύπρο. Έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά η ένταξη κρατών όπως η Πολωνία, η Τσεχία ήταν μάλλον πρόωρη, γιατί μιλάμε για χώρες οι οποίες δεν είχαν παραστάσεις δημοκρατίας και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η μετάβασή τους προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα και κεκτημένα. Το βλέπουμε άλλωστε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, έτσι, με την Ουγγαρία και τον Όρμπαν και με τους Πολωνούς ακριβώς, με τις συνταγματικές αναθεωρήσεις που κάνουν για να γίνουν πιο αυθαρχικά τα καθεστώτα, κόντρα σε κάθε έννοια. Με αφορμή την πανδημία. Ασφαλώς, με αφορμή την πανδημία. Τα σύνορα που έκλεισαν σε σχέση με το μεταναστευτικό έχουν συμβεί πάρα πολλά. Δεν θα σταθώ εκεί. Θα πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άτυχη, γιατί είναι αυτό που είχε πει ο Γιούνκερ χαρακτηριστικά, ότι έχουμε, λέει, μια Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Ένωση των πολυκρίσεων, γιατί όντως είναι πολλές οι κρίσεις. Αν ξεκινήσουμε από το 9 και φτάσουμε μέχρι το 22, δεν έχει περάσει ένας χρόνος που να μην υπάρχει κάποια μεγάλη κρίση, είτε είναι οικονομική, είτε είναι προσφυγομεταναστευτική, είτε είναι της πανδημίας, είτε πλέον είναι του πολέμου της Ουκρανίας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Και έρχονται και άλλες τώρα. Ας ελπίσουμε πως όχι, αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα τις αποφύγουμε. Το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας, υπάρχει έλλειμμα οράματος, υπάρχει διχασμός και διαίρεση μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει κάτι βαθύτερο, το οποίο το διαπίστωσα τις προηγούμενες εβδομάδες συμμετέχοντας σε δύο διεθνή συνέδρια. Υπάρχει από πλευράς μη δυτικών, Αράβων, Ισραηλινών, Αφρικανών, μία απογοήτευση που μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές μετατρέπεται και σε οργή και σε θυμό για τη Δύση εν γέννη, για τους Αμερικανούς κυρίως και δευτερευόντως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όσα έχουν κάνει και όσα δεν έχουν κάνει. Ναι. Θεωρούν λοιπόν αυτοί οι παίκτες, και δεν είναι πολλοί, και δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί και αξιοπρόσεκτοι, λένε λοιπόν ότι η Δύση έχει φερθεί με έναν τρόπο υποκριτικό. Και ότι δίκιο έχουν. Αλλά σε πολλά εισαγωγικά αυτό. Όχι. Ναι. Δίκιο έχουν για τα λάθη που έχουν γίνει. Λάθος έχουν στο να εξισώνουν το τι έκαναν οι Αμερικανοί με το τι κάνουν οι Ρώσοι σήμερα στην Ουκρανία. Αλλά δίκιο έχουν σε μεγάλο βαθμό. Μιλάνε για μία υποκρισία. Μιλάνε για το ότι εμείς επικαλούμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου κατά το δοκούν. Δηλαδή, λέμε ότι ο πόλεμος που μένεται στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού. Δεκτών, αλλά ταυτόχρονα πάμε στη Βενεζουέλα να ζητήσουμε πετρέλαιο επειδή έχουμε επιβάλει εμπάργκο στη Ρωσία και έχουμε έλλειψη πετρελαίου, όπου το καθεστώς της Βενεζουέλας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το αναγνωρίζουν. Πάμε στη Σαουδική Αραβία, ούτε αυτή είναι πρότυπο δημοκρατίας. Δεχόμαστε την Τουρκία να είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, που επίσης είναι μια χώρα που όχι ρέπει, που ήταν μονίμως αυταρχική και έχει γίνει αυταρχικότερη τα τελευταία χρόνια. Αυτή η υποκρισία μπορεί εμείς να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι πολύ χτυπητή στους εκτός Δύσης κύκλους και βέβαια έρχεται να προστεθεί σε μια κόποση που υπέστησαν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να μπουν στα παπούτσια των Αμερικανών σε σχέση με αυτό που λέμε την εμπλοκή ή την παρεμβατικότητα που οι Αμερικανοί είχαν στο παρελθόν. Κάποιοι την κατήγγειλαν τότε, τώρα όμως την αναπολούν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να μπει στα παπούτσια των Αμερικανών και να καλύψει αυτό το κενό.
Οι Αφρικανοί, ας πούμε, κάνουν παράπονα ότι δεν τους δίνονται χρήματα για να αντιμετωπίσουν τα τρομοκρατικά κινήματα στην περιοχή του Σαχέλ. Εγώ δεν λέω αν είναι ακριβές ή όχι. Μπορεί να υπάρχει και δόση ανακρίβειας. Όμως, σου λέει, όταν δίνεται 40 δισεκατομμύρια μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο για 5 μήνες στην Ουκρανία για να κερδίσει ένα πόλεμο απέναντι στη Ρωσία, γιατί δεν δίνεται 2 δισεκατομμύρια σε εμάς που τα έχουμε ανάγκη για να αντιμετωπίσουμε τους τρομοκράτες, που αν δεν τους αντιμετωπίσουμε, αργά ή γρήγορα αυτοί θα φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πώς αντιμετωπίζετε η ενεργειακή ή επισιτιστική κρίση? Είναι επίσης ένα θέμα που φαντάζομαι θίξουμε αργότερα. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι η εικόνα της Δύσης δεν είναι καλή αυτή τη στιγμή στον υπόλοιπο κόσμο. Και τώρα που είπατε ηγεσία και ηγέτες, θέλω λίγο σύντομα, αν μπορείτε, να μου πείτε για το ρόλο που έπαιξε η Μέρκελ. Πώς γατζώθηκε. Ακόμη και από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Πώς έπαιξε αυτό το παιχνίδι με τον Ερντογάν και την Τουρκία, που από τη μία η Ελλάδα ειλικρινά είχε αυτή την οικονομική κρίση και έσφυγε συνέχεια το ζωνάρι η Γερμανία ως μεγάλη ηγέτητα δύναμη, και από την άλλη έδινε εξοπλιστικά προγράμματα στην Τουρκία. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε, υπάρχουν ευθύνες, θα μπορούσαν να τις αναγνωρίσουν? Η Μέρκελ σίγουρα την αναπολούν αρκετοί και την ανακαλούν στη μνήμη τους, γιατί ο Σόλτς φαίνεται ότι δεν μπορεί να σταθεί ως καγκελάριος, και μέχρι σήμερα τουλάχιστον είναι στην αρχή, αλλά και ξεκίνησε από τα πολύ δύσκολα, έπεσε στα βαθιά, αλλά δεν έχει το εκτόπισμα της Μέρκελ. Είναι μια προβληματική ηγεσία αυτή του Σόλτς. Ως προς τη Μέρκελ, η Μέρκελ έκανε ορισμένα πράγματα σωστά, αλλά ήταν πάντα άτολμη. Δεν ήταν η ηγέτιδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα μπορούσε να πάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση από το χέρι, να της δώσει ένα όραμα για την επόμενη μέρα. Στάθηκε πάρα πολύ και θα έλεγα επηρεάστηκε από τις πολιτικές του Υπουργού Οικονομικών και γενικότερα των οικονομικών κύκλων της Γερμανίας καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Ήταν περίπου άτεγκτη στο να δώσει τη δυνατότητα σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, να αντιμετωπίσουν τα ζητήματά τους. Ως προς τη Ρωσία δημιούργησε μια πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση ενεργειακή, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχε η Γερμανία, που ήταν ήδη μεγάλη. Χωρίς plan B. Χωρίς να υπάρχει plan B, κανένα. Να σας δώσω να καταλάβετε, η Γερμανία περίπου το 2010 εισήγαγε περίπου το 40% του φυσικού αερίου που καταναλώνει από τη Γερμανία, από τη Ρωσία, συγγνώμη. Σήμερα εισάγει το 55% από τη Ρωσία, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης δημιουργεί και άλλου είδους γεωπολιτικού χαρακτήρα εξαρτήσεις του Βερολίνου σε σχέση με τη Μόσχα. Μάλιστα. Τώρα όμως καλείται να περάσει και ένα ρωσικό χειμώνα, δηλαδή με την Gazprom. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Την Πέμπτη, λέει εδώ οι πληροφορίες μου, λέει θα διαφανούν οι πραγματικές προθέσεις Ρωσίας, αν θα θέσει δηλαδή ή όχι σε λειτουργία των αγωγών Nord Stream. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Εμείς ως Ελλάδα θα έχουμε φυσικό αέριο. Η Γερμανία θα μπορούσε να περάσει ένα δικό της μνημόνιο εξαιτίας της απώλειας ροών και εισαγωγών από τη Ρωσία. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε εκμηδενισμό αυτών, δηλαδή ότι θα κλείσει στρόφιγγα για τα καλά. Θεωρώ ότι θα έχουμε όμως μια απώλεια της τάξης του 50-60% που θα είναι δύσκολο για τη Γερμανία να την καλύψει από άλλες πηγές. Ήδη, και αυτό είναι επίσης υποκριτικό, αλλά είναι αναγκαστικό, ενώ μιλάμε για την πράσινη μετάβαση, ενώ μιλάμε για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, στην πράσινη ενέργεια, αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω απολειών από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχουν αναγκαστεί να παράγουν πολύ περισσότερο άνθρακα, πολύ περισσότερο λιγνίτη, να ανοίγουν ακόμα και νέα πεδία, όπως και στη χώρα μας, λιγνητικά, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση την ενεργειακή, που είναι κρίση τιμών και είναι και κρίση προμήθειας. Τώρα, ως προς την Ελλάδα. Εμείς είμαστε καλύτερα εξασφαλισμένοι σε σχέση με τρίτες χώρες, ακόμα και σε σχέση με τη Γερμανία, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να φέρνουμε LNG, δηλαδή υγροποιημένου φυσικού αερίου, ποσότητες που έρχονται με πλοία. Έχουμε υποδομές για να το δεχτούμε αυτό. Έχουμε ένα βαθμό εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο που κυμαίνεται μεταξύ 35 και 45% ανάλογα το πόσο ανάγκη έχουμε το ρωσικό αέριο. Αυτό σχετίζεται με τη ζήτηση. Όταν δεν είναι μεγάλη ζήτηση, επιλέγουμε να παίρνουμε κυρίως υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για εμάς.
Αλλά πέραν αυτού είμαστε σε καλή σχετικά κατάσταση, πολύ καλύτερη εν συγκρίση με άλλες χώρες, χωρίς δηλαδή αυτό να σημαίνει ότι αν έχουμε μια διακοπή ή μια απώλεια ροών πολύ μεγάλη, μπορεί να μην δούμε και στην Ελλάδα διακοπές ρεύματος ή άλλα ζητήματα τα οποία αν συμβαίνουν θα συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Αλλά να συμβεί κάτι κακό στην Ελλάδα πρώτα και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη σχεδόν θα το απέκλεια. Ναι. Και πάλι νιώθω ότι αυτό που λέγατε πριν υποκριτικό, κάνουμε κυρώσεις στη Ρωσία γιατί έχει εισβάλει στην Ουκρανία και η Ρωσία μετά απειλεί με το φυσικό αέριο, άρα τι γίνεται, το πληρώνουμε ακριβότερα, αγχωνόμαστε, αγαπάμε μετά ξανά τη Ρωσία, προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε. Φαντάζομαι ότι γίνεται ένα τεράστιο διπλωματικό παιχνίδι σε όλο αυτό το θέμα. Να πάμε στα ελληνοτουρκικά, κύριε Φίλη. Και να προσθέσω μόνο αυτό, σε αυτό αν μου επιτρέπετε, ότι δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση, είναι και η επισητιστική κρίση. Βέβαια, αυτό που και έρχεται η μετά. Η επισητιστική κρίση, κυρία Λαπά, δεν έχει να κάνει μόνο με την απώλεια βασικών προϊόντων για την παραγωγή ακόμα ή για τις καλλιέργειες. Γιατί αυτό το ζήτημα σε σχέση με τις καλλιέργειες, ζωοτροφές, λιπάσματα είναι καθοριστική σημασία. Φανταστείτε ότι στην Αφρική, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις τους, είναι υποχρεωμένοι να φύγουν από εκεί και να μετακινηθούν, να μεταναστεύσουν προς κάπου αλλού. Υπάρχει λοιπόν μια εκτίμηση που λέει ότι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια επιπλέον μετανάστες θα έχουμε μόνο μέσα στο επόμενο έτος, ακριβώς επειδή θα μπορούν να μείνουν στις χώρες τους, ακριβώς εξαιτίας του εμπάργκο του ρωσικού που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη τους. Αυτό βέβαια θα μένει να φανεί, γιατί τις επόμενες μέρες υπάρχει μία συζήτηση μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, Τουρκίας. Μπορεί να έχουμε λοιπόν καλά νέα από εκεί. Πάντως η εφοδιαστική αλυσίδα έχει διαταραχθεί και δύσκολα μπορούμε να δούμε να επανέρχεται εκεί που ήταν πριν το ξεκίνημα του πολέμου στην Ουκρανία. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Τουρκία. Αυτό που έχω αντιληφθεί, κύριε Φίλη, είναι ότι η Τουρκία έχει ένα μεγάλο πακέτο, το οποίο βολεύει το ΝΑΤΟ. Έχουμε γυρίσει σε μια περίοδο, όπως ήταν παλιά ο ψυχρός πόλεμος, που η Τουρκία λειτουργούσε ως ανάχωμα. Έχει τα στενά εκεί που περνάνε, τα πλοία για εφοδιασμό, τα πολεμικά πλοία. Είναι μια μεγάλη δύναμη. Είναι και μια οικονομική δύναμη, γιατί θα μπορεί να πάρει εξοπλιστικά. Η Ελλάδα πού βρίσκεται? Η Τουρκία, όπως το περιγράψατε, είναι μια δύναμη που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Έχει το μέγεθος. Αναβαθμίστηκε τώρα με τον πόλεμο. Έχει αναβαθμιστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συζήτηση που γίνεται είναι για τη σημασία που έχει η Τουρκία για το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με τη Ρωσία, σε σχέση με το Ιράν. Όχι πάντα αρνητικά, δηλαδή για να τους αντιμετωπίσει ή για να τους αναχαιτήσει, αλλά ακόμα θα σας έλεγα και με μια ατζέντα πιο θετική, διότι οι Αμερικανοί θέλουν να βρουν ένα modus operandi με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, οπότε μπορεί να πιστεύουν ότι η Τουρκία με κάποιον τρόπο θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Τουρκία βέβαια κινείται πάνω σε τεντωμένο σκηνή, εμφανίζει στους Ρώσους ότι τα βάζει με τους Αμερικανούς και ότι ακολουθεί μια πολιτική ανεξάρτητη, αυτόνομη, και αυτό δίνει χαρά οπωσδήποτε στον Πούτιν, και μάλιστα ότι μπορεί ακόμα και να υπονομεύσει το ΝΑΤΟ, και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση στο Ρώσο πρόεδρο. Από την άλλη, στους Αμερικανούς λέει ότι αν δεν ήμουν εγώ στη Λιβύη, οι Ρώσοι θα είχαν φτάσει στην Τρίπολη. Αν δεν ήμουν εγώ στη Συρία, που αυτό δεν ισχύει το δεύτερο, το πρώτο ίσως να ισχύει σε κάποιο βαθμό, οι Ρώσοι θα είχαν κάνει μαζί με τους Ιρανούς το δικό τους παιχνίδι. Αν δεν ήμουν στον Αγκόρνο Καραμπάχ, οι Ρώσοι πάλι θα επέβαλαν την ατζέντα τους. Σε πολλές περιοχές. Είναι ανοιχτή, δεν είναι? Είναι ανοιχτή. Είναι σε πολλά μέτωπα. Το οποίο αυτό προσπαθούν να το μετατρέψουν σε πλεονέκτημα. Τώρα, ως προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε μια καλή κατάσταση, σε μια καλή φάση. Ξέρετε, δεν μου αρέσουν οι ισοπεδωτικές προσεγγίσεις και οι μηδενιστικές. Δηλαδή, ότι η Τουρκία τα κάνει όλα καλά, εμείς δεν κάνουμε τίποτα σωστά, ή ότι εμείς τα κάνουμε όλα καλά και η Τουρκία τα κάνει όλα λάθος, ή ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη, περιθωριοποιημένη και ούτω καθεξής. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά τα τρία. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Η Τουρκία, είπαμε ότι είναι σημαντική χώρα μεν, ωστόσο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει καταφέρει και χάρη σε λάθη, εξαιτίας μάλλον λαθών, που έχει κάνει η τουρκική ηγεσία τα τελευταία χρόνια, επί παραδείγματι η προμήθεια των S-400, τεράστιο λάθος για την Τουρκία, οι σχέσεις που έχει αναπτύξει με τη Ρωσία, αλλά ας μείνουμε στους S-400, γιατί εξαιτίας των S-400 δεν εκτοπίστηκε από το πρόγραμμα των F-35. Εξαιτίας των S-400 έχει τα ζητήματα με τα F-16. Έχουν διπλές αναγνώσεις, δηλαδή, είναι όλα τα πράγματα. Προφανώς. Δεν είναι δηλαδή η Ελλάδα που έδωσε τη μεγάλη μάχη μόνη της. Βοήθησε και η Τουρκία σε αυτό
προκειμένου να γίνονται πιστευτά τα δικά μας επιχειρήματα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μία συμφωνία με τη Γαλλία αμυντικού χαρακτήρα που είναι πολύ σημαντική. Έχει μία συμφωνία με τις ΗΠΑ επέκταση προηγούμενων συμφωνιών που επίσης είναι σημαντική. Έχει διπλωματικά αναπτύξει τις θέσεις της ήδη από το 2010 με το Ισραήλ, mm-hmm. από το 2013-2014 με την Αίγυπτο. Οπότε έχει δύο, ας το πούμε, σταθερές στην περιοχή, παρά το ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο γοητείας απέναντι σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Τα έχει καταφέρει σχετικά με το Ισραήλ, δεν τα έχει καταφέρει σχεδόν καθόλου με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Αλλά όπως και να έχει, θα έλεγα ότι σήμερα και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων δεν μου αρέσει ότι πρέπει να εξοπλιζόμαστε. Το δεν μου αρέσει το λέω με την έννοια γιατί δίνουμε ένα πακτολό χρημάτων που θα μπορούσαν αυτά τα λεφτά να πάνε στην υγεία, την παιδεία, στο κράτος πρόνοιας. Βέβαια, αυτό θα συνέβαινε αν ήμασταν στην κεντρική Ευρώπη ή σε κάποια άλλη περιοχή του πλανήτη. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να πάρουμε την Τουρκία να την μεταφέρουμε σε κάποια άλλη γεωγραφική περιοχή, είμαστε υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, γιατί η Τουρκία, κυρία Λάπα, λυπούμε που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, καταλαβαίνει κυρίως από στρατιωτική ισχύ. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και το έχουμε κάνει σωστά μέχρι εδώ, να δώσουμε στην Τουρκία την αίσθηση ότι η αποτροπή μας είναι τόσο ισχυρή, ώστε να μην σκεφτεί, να μην διανοηθεί να μπει σε περιπέτειες μαζί μας. Κύριε Φίλη, αυτό έγινε έντονα με αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή, ακολουθήθηκε μία στρατηγική με σύμφωνα μνημονίων με γύρω περιοχές, με στρατηγικές συμφωνίες με τη Γαλλία, με την Αμερική. Είχα δει και τον κύριο Δένδια, ο οποίος δεν άφησε, νομίζω, χώρα για χώρα που να μην πάει. Είναι πολύ ταξιδεμένος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήγαινε με το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που μπορεί να φέρουν την Ελλάδα σε μια θέση, όχι ισχύως, αλλά σε μια πολύ καλή θέση? Δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια επεισοδίων, είναι σαν ένα σύριαλ που έχει πολλά επεισόδια και που κάποια στιγμή μπορεί να κάνεις κάτι καλύτερο σχέση με τον προκάτοχό σου, αλλά ο προκάτοχός σου μπορεί να έχει βάλει τις βάσεις. Επί παραδείγματι, η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε η συζήτηση αυτής από την προηγούμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Και μάλιστα η προηγούμενη κυβέρνηση θεωρεί ότι θα μπορούσε η παρούσα να πάρει κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο πήρε. Αλλά αυτά είναι δικά του ζητήματα, εγώ δεν πρόκειται να εμπλακώ. Η σχέση με το Ισραήλ ξεκίνησε από την εποχή του Γεωργίου Παπανδρέου, σε μια συνάντηση τυχαία που είχε κάνει με τον Νετανιάχου το Φεβρουάριο του 2010 στη Μόσχα. Η σχέση με την Αίγυπτο ξεκίνησαν την εποχή κυρίως πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά. Η επιλογή, ωστόσο, εξοπλισμού της χώρας έγινε από αυτή την κυβέρνηση και νομίζω σωστά, όχι νομίζω, πιστεύω σωστά, διότι είχε παρέλθει ένα διάστημα άνω των 10 ετών όπου η Ελλάδα δεν είχε αγοράσει σχεδόν ούτε βίδα. Και των μνημονίων, ναι, μεγάλα προβλήματα. Και λόγω των μνημονίων. Βέβαια. Αυτό που διαφοροποιεί την τωρινή πολιτική σε σχέση με τις προηγούμενες είναι δύο στοιχεία. Το ένα με βρίσκει απολύτως σύμφωνο, που έχει να κάνει με αυτό που υπονοήσατε κι εσείς, δηλαδή με την επιλογή να αφήσουμε τη θέση μας στους υπερεθνικούς οργανισμούς, που είναι σημαντική μεν, και να δώσουμε έμφαση σε σχήματα είτε περιφερειακά, βλέπε Ισραήλ, Αίγυπτος, που ξαναλέω έχουν ξεκινήσει από παλιότερα, ναι, είτε η συμφωνία με τη Γαλλία, και έτσι να αισθανόμαστε καλύτερα κατοχυρωμένοι απέναντι στην Τουρκία. Και το λέω αυτό διότι η αλήθεια είναι πως η τάση παγκοσμίως είναι οι χώρες της περιοχής, της περιφέρειας. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία είναι μεσογειακή χώρα, έτσι, δεν είναι χώρα της Σκανδιναβίας. Οι χώρες λοιπόν αυτές να έχουν περισσότερα κοινά και κοινές προκλήσεις, αλλά και κοινά συμφέροντα από ό,τι μπορεί να έχουμε εμείς με την Εστονία και τη Λιθουανία, παρότι είμαστε κράτη-μέλη και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις δύο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα και εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Το δεύτερο, το οποίο επίσης με βρίσκει σύμφωνο, είναι τρία, συγγνώμη. Είναι η τάση η χώρα να δραστηριοποιηθεί ακόμα και σε εμπόλεμες περιοχές, βλέπε του Σαχέλ, διότι δεν μπορεί να ζητάς κάτι από τους συμμάχους σου αν εσύ δεν είσαι διατεθειμένος να του προσφέρεις κάτι σε αυτούς. Mm-hmm. Και ο ελληνικός στρατός έχει ανάγκη, πέρα από την πολύ καλή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των αξιωματικών μας στα σχολεία του ΝΑΤΟ, να έχει και μία αίσθηση του τι συμβαίνει σε μία κατάσταση πολέμου. Ναι, αλλά εκεί δεν θα υπάρξουν απώλειες. Προφανώς παίρνεις το δυνατόν καλύτερα μέτρα για να μην υπάρξουν. Και κανείς δεν θέλει να υπάρξει. Κανείς δεν θέλει ένας Έλληνας στρατιώτης να χάσει τη ζωή του πολεμώντας το Σαχέλ. Έτσι δεν είναι. Αλλά
πρέπει να έχεις μία μεγαλύτερη δραστηριοποίηση, έτσι κι αλλιώς, διότι ξέρετε, η Τουρκία, ένας από τους λόγους που έχει την καρέκλα στο τραπέζι, σχεδόν σε όλα τα τραπέζια τα διπλωματικά, είναι ότι όπου υπάρχουν αποστολές, σηκώνει το χέρι σχεδόν πρώτη για να πάει αυτή και να είναι εκεί. Ναι. Πρέπει να θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους αποστολές με έναν έντονο τρόπο. Το τρίτο λοιπόν στοιχείο για να κλείσω, το οποίο θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να το χειριστούμε καλύτερα, είναι αυτό της σχέση με τις ΗΠΑ. Η σχέση με τις ΗΠΑ είναι πολύ σημαντική. Και είναι προφανές ότι έχουμε επενδύσει. Και καλά έχουμε κάνει, θα πω εγώ, σε ένα μεγάλο βαθμό. Η ταύτιση είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγεται. Είναι ένα πράγμα να είσαι αξιόπιστος εταίρος, να είσαι προβλέψιμος σε κάποιο βαθμό και άλλο πράγμα να θεωρείσαι δεδομένος. Το τελευταίο πρέπει να το αποφύγεις. Πρέπει να αποφύγεις, δηλαδή, οι ΗΠΑ να θεωρούν πως ό,τι και να συμβεί, η Ελλάδα θα είναι μαζί μας. Όχι. Η Ελλάδα πρέπει, και νομίζω ότι το κάνει, να αναπτύξει ένα δικό της πλάνο για την ευρύτερη περιοχή και η συζήτηση ακόμα και με τους Αμερικανούς να γίνεται επί του δικού της πλάνου. Να μην είμαστε εμείς συνεχώς αυτοί οι οποίοι θα ακολουθούμε, αλλά και θα προκαλούμε με κάποιον τρόπο τις εξελίξεις ή τέλος πάντων θα τις συγκαθορίζουμε. Άρα λοιπόν η απόλυτη ταύτιση με τις ΗΠΑ θεωρώ ότι δεν μας κάνει καλό. Ασφαλώς θέλουμε να έχουμε μια στρατηγικού χαρακτήρα σχέση μαζί τους. Μπορεί όμως και πρέπει να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να διαφωνούμε και κυρίως να έχουμε ένα δικό μας σχέδιο για το πώς οραματιζόμαστε την ευρύτερη περιοχή και σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας. Να μην είμαστε μονίμως συγκρινιάριδες. Το δε σπάσιμο της σχέσης με τη Ρωσία, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει. Ήταν και η αποστολή μπορούσε... των όπλων στην Ουκρανία. Ναι. Ασφαλώς. Δεν ξέρω. Ναι, η αποστολή των όπλων καλώς έγινε, λέω εγώ. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να αποφευθούν αυτά που έγιναν από εκεί και πέρα. Όπως επίσης, επειδή ζούμε, κυρία Λάπα, και αυτή είναι μια πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, σε έναν μεταδυτικό, μεταμερικανικό κόσμο, νομίζω ότι καλό είναι να έχουμε εμπεδωμένες σχέσεις με χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, αλλά καλό είναι να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά μας και προς άλλες δυνάμεις οι οποίες είναι ισχυρές και θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην περαιτέρω κατοχύρωση των εθνικών μας συμφερόντων. Κύριε Φίλη, θα μπορούσα να σας απολαύσω και νομίζω το κάνουν και οι τηλεθεατές μας πάρα πολλές ώρες και να μας τα λέτε όλα έτσι που να τα φανταζόμαστε και σαν χάρτες και να βάζουμε και τα ανθρωπάκια και τα στρατιωτάκια πάνω στους χάρτες. Όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να σας πω ότι σας ευχαριστώ θερμά για όλες αυτές τις γνώσεις που έχετε, για το αυτό που είστε, ειλικρινά, και που είχα την ευκαιρία ξανά να συνομιλήσω μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χαρά ήταν δική μου. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζω πραγματικά να νιώσατε αυτό που ένιωσα και εγώ, ότι πήρατε ένα μάθημα διεθνών σχέσεων από τον καλύτερο καθηγητή. Ευχαριστούμε πολύ.